Τα στοιχεία τα βασικά του, του Αντράντε. Πολύ καλή παλιά μπροστά στον Σκέμπρη. Απέναντι από τον Αναμπατζή. 1-0 η Ομόνια. Με τον Σκέμπρη για την Ομόνια. Στο 13. Η πολύ καλή παλιά από τον Εφρέμ. Το πλάνο με το εξωτερικό φάλτσο θα δείτε τώρα. Εδώ η πάσα στην ευθεία. Ο Σκέμπρη προλαβαίνει τον Αναμπατζή πλασά. Την μπάλα όμως πήρε και τον πόδι μαζί. Σούτα από τον Εφρέμ μακριά πάνω από τα δοκάρια. Καθαρίζει εκεί ο Εθνικός 4-1 τον την ΑΕΚ κλειώνει. Μαλλιά που βγαίνει Σερτζίνιο, κάνει την προσπίθηση, σούτ από τον Σερτζίνιο, καλή φάση για την Ομόνια. Με την ομάδα του Ερμή να προσπαθεί με τον Μωράν να ξεπερνάει, να βάζει την πάση του Τζακπατζούμι. 1-1 για τον Ερμή με τον Τζακπατζούμι. 1-1 από την εξαιρετική πάσα του Μωράν. Την επιμονή του αυτή η κάθερη πάσα είναι εξαιρετική. Και το τέλειωμα του Τζακπατζούμι, ο Ερμής βολεύεται και με αυτό το 1-1. Σκέμπρη στη μεγάλη περιοχή, 2-1. Εξαιρετικό και αυτό το γκολ. Η παλιά εδώ του Φερνάντες είναι καλή, αλλά αυτή η προσπάθεια εδώ του Σκέμπρη και αμέσως Λεάνδρο σε καλό σημείο θα κάνει το σούτ, τώρα πατήσει σε κόρνερ. Μπορεί να καλύψει πολλούς χώρους με το... Πάμε να δούμε αυτό το κόρνερ, με τον Ασίς να κάνει την προσποίηση και τη σέντρα τώρα, η κεφαλιά, γκολ για την Ομόνια από τον Λεάνδρο. 3-1 για την Ομόνια στο 57. Βλέπουμε λοιπόν ξανά τη φάση, το 3-1 για την Ομόνια, η προσποίηση από τον Ασίς. Η σέντρα, ο Λεάνδρο είναι στο σωστό σημείο με τον Σερτζίνιο. Η σέντρα που βγαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Λεάνδρο θα βρει τον Ασίζ, δεν υπάρχει ο Σάιλ. Δοκάρι, μεγάλη φάση για την Ομόνια. Η κατοχή πάντα στο 55-45 μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα για τον Ερμή. Το γύρισμα θα μειώσει ο Ερμής με τον Τζακπατζούμι. Αυτό που λέγαμε, γύρω του καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα, να δώσει την Ασίζ στον Τζακπατζούμι για την ομάδα του Ερμή. Που τώρα προσπαθεί να βγει απέναντι από την Μορέιρα, γκολ από Μαθαρασίου, 3-3. Άλλαξαν με κεφαλιές, εξαιρετική προσπάθεια. Μετά από απομένου Σερτζίνιο έχει καλό σουτ, θα ψάξει την επιλογή του Ασί σε πολύ καλό σημείο. Offside. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Εδώ η πάσα, ο Ασί. Ίσως την